Ματίας Μαντζάνο που πέτυχε χατρίκ. Ο Αργεντινός επιθετικός άνοιξε το σκορ μόλις στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, ενώ πέτυχε άλλα δύο στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα. Γυναικός. Η ομάδα της Βιερίας επικράτησε με 5-0 της υποβιβασμένης Καβάλας και θα μπει με έναν βαθμό στους αγώνες κατάταξης για την άνοδο στην Super League. Μεγάλος πρωταγωνιστής αναμέτρησης ήταν ο στο 58 και το 65. Ήταν πολύ δυνατά από τα πρώτα λεπτά και μόλις το 20 κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ με δράση το Μαντζάνο μετά από λάθος στην άμυνα του Φωστήρα. Ο Γυνιακός είχε βρει πλέον το ρυθμό του και συνέχισε να ανεβάζει την απόδοσή του. Έτσι έφτασε σχετικά γρήγορα στο δεύτερο γκολ. Σκόρερ ο Μαντζάνο στο 29. Μπροστά Μαντζάνο με τις τρίπλες, παίρνει ο Μπελόν το σουτ, ξαφνικό γκολ! 1-0 από τον Μπελόν, εκεί που ήταν άπατος, πήρε την μπάλα από λάθος του συμπαίκτη του, επέμεινε και με το σιρτό σουτ θα νικήσει τον Αθανασόπουλο από εκεί που δεν μπορούσε να βρει δρόμο προς την εστία του Ηρακλή Ψαχνών. Ο Γυνιακός, ο Μπελόν ήρθε να δώσει τη λύση με αυτό το γκολ, το οποίο είναι τρίτο για τον Μπελόν στη σεζόν. Δείτε άλλη μια φορά, Μπελόν θα πάρει από εκεί που ο Μαντζάνο δεν μπορούσε, εδώ, καραδοκούσε θα λέγαμε ο Μπελόν, και με το δυνατό σου στη γωνία εκεί δεν έφτανε ο Αθανασόπουλος, δεν μπορούσε. Και από απόσταση λοιπόν θα μπει μπάλα στα δίχτυα, λύεται έτσι ένας... Η εκτέλεση στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, δεν μπαίνει μπάλα στα δίχτυα, πάνω στη γραμμή ήταν ο Γκεμί. Αυτή είναι η εκτέλεση από το Μαντζάνο, στο δεύτερο δοκάρι ο Σαμάρας παίρνει την κεφαλιά στην κακή έξοδο του Αθανασόπουλου, αλλά ο Γκεμίσης, ποιος φυλάει τη γραμμή, απομακρύνει. Κλέβει ο Φαμπίνι όμως και έχει χώρο για να κινηθεί, περιμένει ο Φουσοσπύρος στην κάθε, την προτιμά δίπλα στο Μαντζάνο. Μαντζάνο το γύρισμα, δεν φτάνει στο Φαμπίνι, η προβολή στο δοκάρι μπάλα. Από λάθος σε λάθος τελικά τυχερός ο Φωστήρας και ο Γιαννιώτης μπλοκάρει. Δείτε το Φαμπίνιο πώς αντιδρά.
30. Ο Αργεντίνος βρήκε το Μαντζάνο. Πάει να παίξει κάθετα με τον Μπελόν που τρυπώνει στην περιοχή. Διώχνει σε κόρνερ ο Μπουκουβάλας. Επικίνδυνη στιγμή για την περιοχή. Επιπλέον, πριν καλά-καλά συμπληρωθεί το πρώτο μισάωρο και συγκεκριμένα στο 28, ο Γκέσιος κατάφερε να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του μετά από όμορφο συνδυασμό των φιλοξενουμένων. Μπάλα το 1-2, περιμένει ο Κουτσοσπύρος. Μαντζάνο σταματά την μπάλα, αδιέξοδο με φάλσο απόκρουση του Γουάντερσον. Στο 80 λεπτό, καλή στιγμή για τον Αιγινιακό.